ανάμεσα στον Ηρόδοτο και τον Τιμπάκη. Ξεκίνησε το μεγάλο ντέρμπι που στην περίπτωση της επίθεσης θα δημιουργήσει υπεραριθμία για τον Ηρόδοτο. Φραγκουλάκης τώρα στο χώρο του κέντρου. Παίζει πολύ ωραία κάθετα. Σούτα από τον Χίντρι. Φραγκουλάκης στο κόρνερ, παίζει πλασαριστά με πάσα. Πάει τώρα για τη σέντρα. Όχι, πατάει. Πολύ ωραία. Σέντρα από τον Γαρεφαλάκη. Φραγκουλάκης στο σούτ. Καλό σούτ. Τώρα ο Μουρτζάκης στην άλλη πλευρά. Πιέζει ο Μεταξάκης. Ωραία, προσπαθεί να γυρίσει και ο Χίντρι. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ο Μεταξάκης παίρνει την μπάλα. Παίζει με το αριστερό στον Παπανδρέου. Κοιτάζει τις επιλογές του. Ένα σούτ με το αριστερό. Αβουιδάκης επελάβνει από τα δεξιά. Χάνει στο σούτ την μπάλα. Πάσα στο πλάι. Έχει πάρει ο Χίντρι. Έχει και το μαρκάρισμα. Παίζει το Βεζιρτζόγλου. Από το ύψος περιοχής ο Δημήτρης Βεζιρτζόγλου θα κάνει το σούτ. Την μπάλα out. Ο Χίντρι. Ωραία ο Μεϊρέλες, ο Χαϊντίνη, γι' αυτό θα ψάξει το Παπανδρέου, ο οποίος ανοίγει στο πλάι. Τρέχει ο Μουρτζάκης να καλύψει το γύρισμα του Παπανδρέου. Δεν πρόλαβε να βρεθεί στην πορεία της μπάλας ο Μεταξάκης. Καλή προσπάθεια αυτή. Παίκτες, όπως και ο Χίντρι βέβαια. Εκτέλεση του κόρνερ με τον Κουρουθιανά. Κεφαλιά του Μεταξάκη στα χέρια του Τζαφίρη. Οπότε τώρα πάει πιο οργανωμένα, θέλησε να πιάσει στον ύπνο. Το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι του Φραγκουλάκη. Κεφαλιά του Κανδυλάκη θα μπλοκάρει ο Βλαχάκης. Μάρκο Μεϊρέλες κρατάει την μπάλα στο δεξί. Θα παίξει τον Λούση στα σίγουρα. Τώρα ο Λούση. Καλή παλιά ο Μεταξάκης στην κίνηση. Πρώτου Ζαφίρι είναι κόρνερ. Πλασαριστά. Θα παίξει, θα ψάξει τον παραθύρα. 1-2. Κουρουφιανάκη στο γέμισμα. Καλό είναι η κεφαλιά από τον Λούση, ο οποίος διαμαρτύρεται βέβαια για να κρατάει υποσχετικό έλεγχο το παιχνίδι, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό δηλαδή. Δουλγεράκη συνέχεια στο παιχνίδι, τέλος στο πρώτο 45 λεπτό από τον Σαββούδη. Να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου μέρους. Περισσότερο στο παιχνίδι ο Νάκας με το Φραγκουλάκη. Η έλλειψη της κατοχής είναι λίγο δύσκολο να έχουν τόσο ενεργό ρόλο. Ωραία προσπάθεια τώρα του Χίντρι. Ένα σουτ του Νάκα από μακριά. Πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ενδεχομένως φάνηκε και στο πρώτο. Σε στιγμές. Φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, σε μεταβιβάσει. Πάρα πολύ ωραία παλιά εδώ. Με αποδέκτη το Μεταξάκη. Στο πλάι έχει μπροστά το Μαγάκι. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Προσπαθεί να συγκλίνει ο Μεταξάκη. Προσπαθεί να βρει. Ωραία κάθετα τον Παπανδρέου. Περνάει η μπάλα και τον Παπανδρέου. Το σούτ με το αριστερό. Η μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα στα δίκτυα με τη συμπλήρωση μια ώρα. Το Τιμπάκι ανοίγει το σκορ. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ωραία ο Λούση δυναμικά πάνω στο Φραγκουλάκι. Η πάσα από το Μεϊρέλτζε το Μεταξάκι. Φεύγει στην ταχύτητα του Κανδυλάκη. Κατεβάζει ο Μεταξάκι. Κάνει το σουτ με το αριστερό. Θα μπλοκάρει ο Ζαφίρης. Αυτός από τον οποίο περνάνε όλες οι μπάλες για το δημιουργικό κομμάτι. Για ωραία πάσα εδώ του Παπανδρέου. Ο Μεϊρέλτζε βγαίνει στην πλάτη. Κάνει το γύρισμα. Δεν μπόρεσε να βρει ο Χαϊντίνη την μπάλα που κινήθηκε. Ο Μουρτζάκης κρατάει πάρα πολύ ωραία ψύχραμα. Παίζει τον Μπάμπι. Παίρνει την μπάλα ο Παπανδρέου με εξαιρετικό τρόπο. Δεν υπάρχει φάουλ. Περνάει τον Μουρτζάκη ο Παπανδρέου. Κοιτάζει τις επιλογές του. Θα κάνει το γύρισμα. Ο Μεταξάκης από κοντά. Στο ύψος της μικρής περιοχής. Πολύ μεγάλη φάση. 76 λεπτό στην Έλγανσο. Κέρδισε ο Γαρεφαλάκης. Παίρνει όμως ο Μεταξάκης. Συνεχίζει την πορεία του. Ωραία, κλείνει. Παίρνει στο αριστερό. Κάνει το σούτ ο Μεταξάκης. Μπάλα στα χέρια του Ζαφίρη. Προσπαθεί να βρει λύσεις. Γιάννης Χατζησεβαστός. Μια ωραία σέντρα εδώ. Η κεφαλιά από τον Λούση που πρόλαβε. Τα βάζει με τον εαυτό του. Εντάξει, ήταν ανάποδη με την κίνησή του. Κάνε κίνηση προς τα πίσω. Η μπάλα πήγε κόντρα και πήγε μπροστά. Δεν μπορούσε να έχει. Πολύ ωραίο κατέβασμα εδώ. Το Βεζιρτζόγλου από την κίνηση. Το σουτ με το αριστερό. Ο Βλαχάκης λέει όχι. Κρατάει το προβάδισμα για την ομάδα του. Μακριά Δουλγεράκης, μπάλα πέρασε από όλους και περνάει ο Γρηγοράκης. Απέναντι από τον Ζαφίρη το σούτ του Γρηγοράκη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για να τελειώσει το παιχνίδι, μπάλα out. Και τώρα η λήξη στη Νέα Ελκαρνασσό, πολύ μεγάλο διπλό για την ομάδα του Τιμπακίου.